σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς συναντήθηκε την 3η 18 Οκτωβρίου με τον Υπουργό Άμυνας Γαλλίας κ. Σεμπάστιαν Λεκόρνι στον χώρο του Ελληνικού Περιπτέρου, στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Ναυτικής Άμυνας και Ασφάλειας Ναυσιπλοείας Euronaval 2022, η οποία πραγματοποιείται από 18 έως 21 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Paris Le Bourget στο Παρίσι. Σε ιδιαίτερο εγκάρδιο κλίμα, ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Λεκόρνι επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών, εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμάχων στο ΝΑΤΟ, οι οποίες ενισχύθηκαν με την υπογραφή της Συμφωνίας για την Εγκαθίδρυση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια Ελλάδας και Γαλλίας στο Παρίσι τον περασμένο Σεπτέμβριο. Για πρώτη φορά, η χώρα μας συμμετέχει με εθνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Euronaval 2022, το οποίο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την υποστήριξη του οργανισμού Enterprise Greece, του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και των Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού. 12 ελληνικές αμυντικές εταιρείες συμμετέχουν σε αυτήν την ιδιαίτερα σημαντική έκθεση, μία από τις μεγαλύτερες του είδους της παγκοσμίως, έχοντας ως στόχο την ανάδειξη και προβολή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική συγκυρία, όπου ήδη υλοποιείται το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα των φρεγατών Μπελαρά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και επιπλέον προγράμματα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Στο εθνικό μας περίπτερο συμμετέχουν οι εταιρείες Acmon, Arpidon, Amis, Parad, FEAC Engineering, Mevaco, Miltec, Rota, Skitalis, Smart, Stelma και 8 Bells Research. Ο Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης περιηγήθηκε στους χώρους των ελληνικών εταιριών, συνομίλησε με τους εκπροσώπους τους και ενημερώθηκε ξεχωριστά από τον κάθε συμμετέχοντα εκθέτη. Παρουσία του κ. Χαρδαλιά υπεγράφησαν 12 συνολικά συμβάσεις μεταξύ των ελληνικών εταιριών αμυντικού υλικού και τους γαλλικούς ομίλους Naval Group, τον οποίο εκπροσώπησε η Διευθύντρια Προμηθειών, Ανκιγιών, Τάλης, τον οποίο εκπροσώπησε ο Αντοπρόεδρος Έρβεν Νταμάν και MBDA, τον οποίο εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Έρικ Μπεράντσε. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, εκπροσωπώντας την Ελληνική Δημοκρατία και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εγκαινίασε στο ελληνικό περίπτερο της έκθεσης, αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ. Πείτε μας τη δική σας γνώμη στα σχόλια, κάντε like, εγγραφή στον MSHD και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας msHD.gr.